Κοιτάξτε, τα γρεβενά μετά από μια περίοδο ανηνεμίας που φυσικά σε περίοδο πανδημίας ήταν μια ανάσα, ας πούμε. Τώρα πλέον αρχίζουν και σε εμάς νοσηλεύουμε κρούσματα, θετικά κρούσματα, νοσούντες βασικά, όχι θετικούς ασθενείς, οι οποίοι σταθερά πλέον έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα γύρω στους 10 ασθενείς. Χτες έγινε και η πρώτη διασωλήνωση και διακομιδή ασθενούς. Λαμβάνουμε ασθενείς και από τα όμορα νοσοκομεία, από την Κοζάνη και την Καστοριά. Mm-hmm. Τι να πω τώρα, θα δείξει. Γνωρίζουμε ότι η Κοζάνη και η Καστοριά έχουν θέμα και στέλνουν κόσμο και στα Γρεβενά και μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, σας ανησυχεί το γεγονός ότι και στα Γρεβενά πλέον καταγράφονται αρκετά κρούσματα καθημερινά. Θεωρείτε πως αυτό μπορεί, το απευχόμαστε όλοι βεβαίως, αλλά μπορεί τις επόμενες ημέρες να μεταφραστεί σε αύξηση νοσηλευωμένων στο νοσοκομείο και υπάρχει ετοιμότητα αντιμετώπισης αυτής της εξέλιξης, εάν τελικά επιβεβαιωθεί? Κοιτάξτε, ήδη όπως παρατηρήσατε κι εσείς, υπάρχει μια αυξητική τάση των κρουσμάτων. Ο επιπολασμός βέβαια, ο ηλικιακός, είναι χαμηλότερος. Δηλαδή τα κρούσματα που καταγράφονται είναι νεότερης ηλικίας. Ναι. Έχουμε δηλαδή κρούσματα τα οποία είναι από 14 ετών και άνω. Και υπάρχει και οικογενειακός επιπολασμός. Δηλαδή πλέον μεταφέρεται πολύ εύκολα στις οικογένειες και αυξάνονται έτσι ακριβώς τα κρούσματα. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι το υγειακό φορτίο είναι αρκετά χαμηλό, με την έννοια όσο αφορά τον πληθυσμό των Γρεβενών, είναι με ήπια νόσηση. Mm-hmm. Είναι σημαντικό δηλαδή στοιχείο. Ναι, είναι σημαντικό στοιχείο. Βλέπουμε φως στο τούνελ, κυρία Τζηρά. Τι να σας πω τώρα, αν κατορθώσουμε μέχρι τον Ιούνιο, όπως λένε, να έχουμε μια εμβολιαστική κάλυψη 60%, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι αισιόδοξα. Μάλιστα. Το νοσοκομείο μας ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Πέραν των γνωστών προβλημάτων, βέβαια, ότι σε εμάς υπηρετεί μόνο ένας πνευμονολόγος και 3 αναισθησιολόγοι, αλλά μέχρι στιγμής ανταπεξερχόμαστε καλά.